Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Όπως ίσως θα καταλάβατε από τις προηγούμενες εικόνες, σήμερα η εκπομπή μας με θέμα πάντα το βιβλίο θα αναφερθεί σε θάλασσα. Αφορμή φυσικά το καλοκαίρι. Βεβαίως κάποιοι, οι περισσότεροι, προτιμούν να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, σε κάποια παραλία. Κάποιοι άλλοι προτιμούν ίσως τη δροσιά των ορεινών περιοχών. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο σπουδαίος αυτός νατουραλίστας πεζογράφος μας, που μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γιώργιο Βυζινό είναι οι εκφραστές του νατουραλισμού στην Ελλάδα, με το σπουδαίο του έργο «Τα λόγια της πλώρης», όπου εκεί καταγράφει τη ζωή των ναυτικών από ιστορίες ανθρώπων που άκουσε ταξιδεύοντας, είναι ένα από τα καλύτερα του βιβλία. Φυσικά, μαζί με τον Ζητιάνο, το άλλο του σπουδαίο έργο, στο οποίο η ζωή στην επαρχία καταγράφεται με καταπληκτικό τρόπο. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε το 1865 στα Λεχενά της Ηλίας και πέθανε το 1922 στο Μαρούσι από καρκίνο του Λάρκα. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας για μένα εκφράζει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, γιατί ήταν παππούς μου, και δεύτερον, γιατί έκανε τα Λεχενά γνωστά στο Πανελλήνιο και μπορώ να πω και στην Ευρώπη, δηλαδή από σημαδάκι στο χάρτη. Τα έκανε πασίγνωστα με το έργο του και με τη παρουσία του τόσο. Ήταν ένας από τους τρεις σπουδαίους Έλληνες πεζογράφους του νατουραλισμού, μαζί με τον Γιώργιο Βυζινό και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
αφού πήρε την βασική εκπαίδευση στο χωριό του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Λεχενά Ηλίας, αμέσως μετά πηγαίνει στην Πάτρα, όπου και φυτά στο πρώτο γυμνάσιο Πατρών. Τελειώνοντας, κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου και σπουδάζει ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφύτησε το 1888. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας όμως ήταν λάτρης της θάλασσας. Τελειώνοντας και παίρνοντας το πτυχίο του στην ιατρική, μπαρκάρει σε εμπορικό πλοίο. Το 1896 κατατάγεται στο στρατό ως ανθυπίατρος. Έτσι του δίνεται η ευκαιρία να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους τους οποίους περιγράφει στο έργο του. Από τα λόγια της πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Κάβο Μαλλιάς. Επιμέλεια, Γιώργος Πιτροπιαννάκης. Τι βοριάς και θρακιάς μου λέτε μένα, είπε ο Χούρχουλας κινώντας σοβαρά το κεφάλι. Άκου που σας λέω, τις φουρτούνες του Καβομαλιά δεν τις κάνουν ανέμοι. Μα ποιοι τις κάνουν διάολε. Πες μας λοιπόν, φώναξε ανυπόμονα ο Αλέξης, ο σκιαθήτης, πάντα ράθυμος. Τις φουρτούνες του Καβομαλιά, εγώ το ξέρω. Τις φουρτούνες του Καβομαλιά δεν τις κάνουν ανέμοι. Εγώ να σας πω. Όχι να μην μας πεις. Τον έκοψε ξαφνικά ο Κώστας ο θερμαστής. Διάολε, κοντεύεις να μας βγάλεις την ψυχή με τον Κάβο Μαλλιά σου. Για Κάβο τάχα θα τον περάσεις κι αυτόν που τον κατάντησαν πουτάνα οι ψαρόβαρκες. Δεν θέλουμε να μας πεις τίποτα. Και γύρισε αλλού το πρόσωπο δυσαρεστημένο στάχα και άρχισε να ψιθυρίζει κάτι στα αυτή του συντρόφου του με αγανάκτηση, σαν να του έλεγε «Δεν υποφέρετε βρε αδερφέ, δεν υποφέρετε». Ο Χούρχουλας πήρε το πράγμα στα σοβαρά. Κοίταξε τους άλλους, ήθελε να χαμογελάσει. Και μη βρίσκοντας τα αρετή απάντηση, αναψοκοκίνησε σαν παπαρούνα. Μπορεί και να έρθω απόψε, μπορεί να έρθω, μπορεί να φέρω αν είναι σύννεφα. Γιατί ρε παιδί, τόλμησε μόλις να ρωτήσει το θερμαστή. Ο γιανιός ο Χούρχουλας είχε τη μανία να διηγείται. Μόλις παρουσιαζόταν η παραμικρή ευκαιρία να καθίσει το πλήρωμα, έτοιμος να αρχίσει τη διήγηση. Ποια διήγηση? Οποιαδήποτε. Δεν τον έμελε ούτε για την υπόθεση, ούτε για το μάκρος της. Ούτε αν ήταν αστεία, ούτε αν ήταν τραγική. Ούτε αν έβγαινε από τα ξάστερα νερά της αλήθειας ή από την ελεφαντένια πύλη των ονείρων και το χρυσόθρονο αίσθημα. Ούτε κι αν ήταν της ώρας φρόντισε. Είχε πεποίθηση στον εαυτό του και είχε τη δύναμη να βαμπακοστρώνει το δρόμο και να σέρνει σιγά και ανάλαφρα τα πιο περασμένα στα τωρινά. Μπορεί να λιώσω απόψε το πάγο αυτό. Μπορεί να κάψω χρόνια μέσα μου. Ή και να μεταφέρνει τους ακροατές του στις μουχλιασμένες θήκες των περασμένων. Κι είχε την τέχνη απάνω στην αλήθεια να απλώνει τη μεταξωτή σκέπη του ονείρου και κάτω από το όνειρο να θεμελιώνει την ύλη την αληθινή. Να σπάσω απόψε το κύμα αυτό. Τεχνίτης θαυμαστός. Στα πόδια σου. Όπως ο Μέγας Ήλιος, που σύγκερα ιδανικεύει το πέτρινο βουνό και το ανεμόπλεκτο σύννεφο. Μπορεί να γίνω απόψε θάλασσα. Και βρίσκει πάντα τον τρόπο, κατά την περίσταση, να μακραίνει ή να πλαταίνει την υπόθεσή του, χωρίς ποτέ να την αφήνει τέρας των άλλων και σύχαμα. Μπορεί να στάξω από το σφουγγάρι σου, από το στρακό.
τα ήθελε ισόμετρα, ξάστερα και αρμονικά. Και ήθελε μόνο να τον ακούει το πλήρωμα. Για να με το μαργαριτάρι σου κατάσαρκα. Οι ναύτες τον ήξεραν και διασκέδαζαν με τις αδυναμίες του. Πότε τον έδιωχναν τάχα από κοντά τους, πότε στην ώρα που διηγόταν άρχιζαν ομόφωνοι το βήχα, πότε έπιαναν φιλονικία και τον εσύχιζαν και κάποτε έφευγαν ένας-ένας και τον άφηναν ολομόναχο να λέει και να ακούει. Ο Γιαννιός φουρκιζόταν και έβανε όρκος της μάνας του τα κόκαλα στη θάλασσα Παρμενίζη να μην διηγηθεί πια τίποτα. Όχι μόνο να μην τους διηγηθεί, αλλά ούτε και να τους μιλήσει, ούτε να τους κάνει συντροφιά ποτέ. Και ήταν βέβαιος πως άμα χάσουν τη συντροφιά του, τα διηγήματά του μάλιστα άμα στερηθούν, πάει, θα σκάσουν από τον κακό τους. Δεν ήταν καταλαχάρης άνθρωπος ο Γιαννιός, ούτε έλεγε λόγια του ανέμου. Μπορεί αυτή του η υπεποίθηση να μην ήταν και καθόλου άδικη. Γιατί το πλήρωμα, μόλις τον έφερνε σε εκείνη τη θέση, έπεφτε πάλι και τον προσκαλούσε κοντά του και τον παρακαλούσε να ξαναρχίσει, δίνοντάς του υπόσχεση πως θα τον ακούσει με προσοχή. Και ο Γιαννιός, ασυνέριστος, ξέχανε τους όρκους και άρχιζε τη διήγηση δίχως χρονοτρίβη. Συνήθιζε όμως, πρώτα με λόγια μισοκομμένα, να συσταίνει στους ακροατές του εκείνο που θα διηγηθεί. Τώρα, με τις πρώτες φωνές του θερμαστή και τον κρύο τρόπο των άλλων, ο Γιαννιός έχασε το θάρρος. Οι συμφωνίες άργησαν να έρθουν και αυτό τον απέλπιζε. Μα ξαφνικά πλησίασε ο Μπαρμπαγιώργης, ο ναύκληρος, είδε την ψεύτικη κατσούφια που έδειχναν οι ναύτες, τη στενοχώρια του Γιαννιού και τα μάντεψε όλα. «Σόπαρε εσύ», είπε στον Κώστα με αυστηρή φωνή. «Άσε το Γιαννιό να μας πει τίποτα». «Ναι, ναι, έλα Γιαννιέ, πες μας». «Ναι, ναι», είπαν παρακαλεστικά και οι άλλοι ναύτες. «Εγώ να σας πω ναι», άρχισε αμέσως εκείνος ξαναβρίσκοντας την ευθυμία του. «Και αν δεν σας λέω αλήθεια, να τον έχω αντίδικο. Τις φουρτούνες του καβομαλιά δεν τις κάνουν ανέμοι. Τις κάνουν τα στοιχιά». «Τα στοιχιά! Μωρέ λόγο που μας είπες», φώναξε αναμπευτικά ο θερμαστής. «Κι άνεμοι τάχα δεν είναι στοιχιά. Ο βοριάς δεν είναι στοιχείο που καταλεί 5 στο φαγί και 10 στην καθισά του. Κι αν δεν γεράσει δεν ταξιδεύεται». «Εδώ λοιπόν εδώ κεντάω με χάρια». «Η νοτιά δεν είναι σαν πουτάνα που όσο γεράσει τόσο ξετσιπώνεται. Ο Σωρόκος, ο Γαρμπής, ο Γρέγος, ο Πουνέντης. Τι άλλο είναι παρά αστιχιά που αναταράζουν τη θάλασσα και καταντούν σαν ίδια τα καμαρώτα πλεούμενα. Μωρέ, λόγο που μας είπε ο Γιαννιός». «Και γύρω η πάντα να παίζει ένα μπάς». Εκείνος γύρισε και τον είδε με βλέμμα παθιασμένο και αδύνατο. «Τριγύρω η πόλη». «Μα, τι πειραχτήριο είσαι εσύ, δεν μου λες», του είπε με παράπονο. «Ποιος διάολος έφερε εδώ μέσα για τις αμαρτίες μου. Άσε να ακούσεις πρώτα, μωρέ παλιόγυφτα. Τα στοιχιά του καβομαλιά είναι εξωτικά». «Με μια λεβάντα που σόρκους κρατάς». «Όποιον ρωτήσει στα βάτικα την ίδια ιστορία θα σου πει. Είναι χρόνια τώρα. Πάπου προς πάπου. Είδες όταν φτάνουμε ανάμεσα Τσιρίγου και Αλαφωνησιού που φαίνονται κρεμασμένα στα βουνά 4-5 χωριά. Είναι τα χωριά των Βατίκων. Και από αυτά το Φαρακλό είναι το μεγαλύτερο. Εκείνα τα χρόνια ο πλουσιότερος και δυνατότερος μπέης των Βατίκων ήταν ο μπέης του Φαρακλού. Ο κάμπος κάτω ως την Πεζούλα, την Νεάπολη να υπούμε, ήταν δικός του. Το καστράκι στο ρίζωμα εκείνος το ρίζε. Ακόμα και τα 24 μοναστήρια του Καβομαλιά πήρωναν φόρος εκείνων. Οι πύργοι του
ακόμα σώζονται σπαρμένοι εδώ και εκεί σε όλα τα κορφοβούνια από τον Αρχάγγελο στη Μονοβάσια. Μα καμιά φορά τα πλούτη και η δύναμη δεν έφερνουν τη χαρά και την ανάπαυση. Ο Μπέης και η Μπέησα είχαν οχιά τη λύπη που δεν αποκτούσαν ένα παιδί. Όσο μετούσε το βιό στο εκείνος και το έβλεπε αμέτρητο, τόσο θλιβότανε που δεν ήξερε τον κληρονόμο του. Όσο έβλεπε εκείνη τα ρούχα της, σαμούρια και λαχούρια, τα ολόχρυσα στολίδια της, τόσο στένασε που δεν είχε μια κόρη να τα χαρεί και να τα ξανανιώσει. Και όταν βράδυ έσμιγαν οι δυο τους στην κρεβατοκάμαρα, πόσοι πόθοι και τι καημοί, σεμνοφτέρωτοι, γοργοπετούσαν γύρω στο πικραμένο του αντρόγινο. Τέλος, θες από το Θεό, θες από τα μαγικά της Μπέησας, απόκτησαν ένα παιδί. Μια μπεοπούλα παρόμοια της ηλιογέννητης. Οι γονείς της δεν είχαν πια που να κρύψουν τη χαρά τους. Πώς να προφυλάξουν από κάθε κακό την ακριβή τους. Δεν πρόφτασε να γίνει 10 χρονών και άρχισαν τα προξενιά. Από το Μοριά, από τη Ρούμελη, την Έγρυπο και την Αθήνα, οι πλουσιότεροι και αντριότεροι μπέιδες και αγάδες έστειλαν πλούσια κανίσκια να ραβωνιάσουν την Γιουλχανούμ. Αλλά ο Μπέης, όταν αποφάσισε να την παντρέψει, δεν ήβρε καλύτερο από τον Μωσά Μπαρδούνια, τον ξακουστό Μπέη των Μπαρδουνοχωριών. Με εκείνον την αρεβόνιασε. Από τα λόγια της πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Καβομαλιάς. Επιμέλεια, Γιώργος Πιτροπιανάκης. Ήταν ο παδός της μεγάλης ιδέας και συμμετείχε στην Εθνική Εταιρεία. Το 1909 συμμετείχε στο κίνημα στο Βουδί ως μέλος του στρατιωτικού συνδέσμου και από το 1910 έγινε μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου, πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιωτικός γιατρός και το 1916 αντιτάχθηκε στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και την εκτόπισή του στη Μυτιλίνη και αργότερα και την αποστράτευσή του. Το 1920 επανήλθε στο στρατό, αλλά δύο χρόνια μετά, με αίτησή του, αποστρατεύτηκε για λόγους υγείας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πέθανε τον Οκτώβριο, στις 22 Οκτωβρίου του 1922, στο Μαρούσι Αττικής από καρκίνο του Λάρια. Το έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα ήταν σπουδαίο και μεγάλο. Η καθημερινότητα, οι άνθρωποι του μόχθου, του κόπου, οι διπλανοί μας άνθρωποι ήταν το αντικείμενο συγγραφής του Καρκαβίτσα. Όπως προείπαμε, λάτρης της θάλασσας, έγραψε σπουδαία διηγήματα για τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα. Διηγήματα όπου εκεί κατατίθενται ο κόπος, ο μόχθος, ο έρωτας, η αγάπη και ο θάνατος προσφορές εκείνων που μοχθούν ή που μόχθησαν στο υγρό στοιχείο, για τα προστοζήν. Αρχικά δοκίμασε να ασχοληθεί με την ποίηση
και το 1884 σχεδίαζε να εκδώσει μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Απαρχέ». Οι πρώτες πεζογραφικές του απόπειρες ήταν μυθιστορήματα ερωτικής ή ιστορικής έμπνευσης, εμπνευμένα από το κλίμα του φθήνοντος τότε ρομαντισμού στην πεζογραφία. Από το 1885 άρχισε η τακτική συνεργασία του με εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Δημοσίευσε κείμενα ποικίλου περιεχομένου, διηγήματα και νουβέλες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, λογογραφικά κείμενα, άρθρα, γλωσσικά, πολιτικοκοινωνικά και άλλα. Συχνά χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Πέτρος Αβράμης. Η συγγραφική παραγωγή λογοτεχνικών έργων διήρκησε ως το 1910. Έπειτα, ο συγγραφέας, εκτός από τις δημοσιεύσεις παλαιότερων έργων, ασχολήθηκε με τη συγγραφή αναγνωσμάτων για σχολικά εγχειρίδια. Για τις πλώρες του Ανδρέα Καρκαβίτσα, οι φρεγάδες. Επιμέλεια, Γιώργος Πιτροπιανάκης. Τέλος, είναι ο Κασιδιάρης στο βράχο μια σπηλιά. Βλέπει τη σπηλιά, μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα, τι να είναι, τείχους γυμνούς περιγύρα, πάει βαθιά, σκοτάδια πίσω. Αυτιάζεται καλά. Ακούει τικ-τακ, τικ-τακ. Σαν να αργοστάλαζε νερό. Ζυγώνει. Ξανοίγει χάμου μια λακκούβα που δεχότανε του βράχου τη διαμαντένια στα λαματιά. Του ήρθε σαν κάμα. Παίρνει από το νερό και νύβεται, δροσολογιέται. Αστόχαστα βγαίνει και ένα ψαράκι που ήβρε νεκρό στις πέτρες και το ρίχνει μέσα. Μα το ψαράκι ζωντάνεψε και αρχίζει να τριγυφέρνει μέσα στο νερό. «Μπρε», λέει κάνοντας το σταυρό του. Αλλά την ίδια ώρα νιώθει και εκείνος το αρρωστημένο του κορμί να θρέφεται σαν στέλεχος πλατάνου που παίρνει νερό στις ρίζες του. Τα λέπια πέφτουν και δείχνεται το δέρμα ολομέταξο. Αιμαπύρινο κουφοδρομή στις φλέβες του. Ψυχή με άλλη ψυχή σταυρώνεται στα φιλοκάρδια του. Φτερά έκαμε να πετάξει στα υπουράνια. Κουφάρι ήταν, περιστέρι έγινε. «Μπρε», ξαναλέει, «έλα Χριστέ και Παναγιά κοντά μου». Τρέχει έξω, κράζει τους συντρόφους του, γυρίζουν εκείνοι στις φωνές, κοιτάζουν και σταυροκοπιούνται. Άγγελος είναι, άνθρωπος είναι, δεν ξέρουν. «Μωρέ, ποιος είσαι εσύ?» «Εγώ ο Κασιδιάρης, κουφάρι ήμουν, περιστέρι γενικά. Φτερά έχω να πετάξω στα υπουράνια». Τρέχουν κοντά, τον κοιτάζουν από εδώ, τον φέρνουν από εκεί, τον καλογνωρίζουν. «Αν ποιος έκανε έτσι? Τός και πώς ήβρα τα θάνατο νερό? Πώς, πού, μέσα στη σπηλιά?» Ακούνε και θαυμάζουν. Ρίχνουν ό,τι είχαν στα χέρια τους και τρέχουν στη σπηλιά. Φτάνουν έξω από τη σπηλιά, πιάνουν φιλονικία. «Όχι εγώ θα πω πρώτος, όχι εγώ!» Λόγο προς λόγο πιάνονται στα χέρια. Πιάνονται στα χέρια, τραβούν τα στιλέτα, μακελοκόβονται. «Να τι θα πει παλιό κόσμος. Για να έβρουν την Αθανασία, ήβραν όλοι το θάνατο εμπρός στην πηγή της. Τον Αυτόπουλο, καθώς είδε αυτά, πηδάει στο ορθολίθι και βάνει τις φωνές. Ακούν από τις φρεγάδες, ρίχνουν βάρκες στη θάλασσα, αλλά τα χέρια στα κουπιά βγαίνουν έξω. Μαθαίνουν και εκείνοι το θάμα, ρίχνονται όλοι στη σπηλιά. Μα αντί να χωρίσουν, πιάνουν τη φιλονικία. «Όχι εγώ θα μπω πρώτος, όχι εγώ!» Λόγο προς λόγο πιάνονται στα χέρια, τραβούν τα στιλέτα,
μακελοκόβονται κι εκείνοι. Τον αυτόπουλο βλέποντας έτσι, πηδάει πάλι στραθολίθη και βάνει τις φωνές. Βάνει τις φωνές, ακούνε από τις φρεγάτες, ρίχνουν και τις υπόλοιπες βάρκες στη θάλασσα, βάνουν όλο το τσούρμο μέσα και βγαίνουν έξω οι καπετάνοι. Βγαίνουν έξω, ρίχνονται από εδώ, τρέχουν από εκεί, φωνάζουν, βρίζουν, φοβερίζουν, μα ποιος τους ακούει. Όλοι οι άντρες είναι πιασμένοι στα χέρια. Μανία σκοτωμού και μάτου, δίψα κυρίευε καθέναν που πλησίαζε σε εκείνη τη σπηλιά, λες κι άχνιζε γύρω του Κάιο θυμός. Οι ναύτες με τα στιλέτα, θρήνο έκαναν οι σκλάβοι που δεν είχαν στιλέτα, σηκώναν τις αλυσίδες και με την πρώτη άνοιγαν τον τάφο του εχθρού. Όσοι δεν είχαν αλυσίδες, πέτρες σήκωναν, και όσοι δεν είχαν πέτρες είχαν δόντια και τα νύχια τους που κατέβαζαν λουρίδες στο κρέας. Το αίμα έβαφε τις πλάκες περίγυρα. Οι σάρκες σπαρτάριζαν κοψίδια στα μαύρα χώματα. Οι σκοτωμένοι έφραζαν την πόρτα της σπηλιάς και οι λαβωμένοι βαρυβογκούσαν. Ωστόσο δεν έπαυε ο σκοτωμός. Η δίφα του αιμάτου όσο πήγαινε όλο μεγάλωνε. Οι ίδιοι οι καπετάνοι άρχισαν να νιώθουν κάποιο άφαντο χέρι να τους πρόχνει στο χαμό. Δύο-τρεις φορές έφεραν το χέρι στο στιλέτο και γλυκόσυραν τη μισή λάμα έξω από το δικάρι της. Μα κρατήθηκαν. «Μωρέ σκυλιά, τι κάνουμε?» είπαν αναμεταξύ τους. «Τούτο είναι θεϊκή κατάρα. Σε τι κρεματίσαμε και ήρθαμε να σφαγούμε, σύνατί μας εδώ στον έρμο βράχο?» Ρίχνονται αμέσως στα γόνατα, κλαίνε, μύρονται, σταυροκοπιούνται. «Αμάν Θεέ μου, σώσε μας από το κακό και ταζόμαστε όλοι στη χάρη σου. Ξεχνούμε τον κόσμο και τα καλά του. Παρατούμε γυναίκες και παιδιά, έλεος». Μόλις στάχτηκαν οι καπεταναίοι, αμέσως έπαψε το κακό. Με μια συνήρθε το τσουρμό. Σαν να μην ήξεραν τι έκαναν ως τώρα. Είδαν με φρίκι το σκοτωμό και τα αίματα εμπρός τους. Πέταξαν στη θάλασσα τα στιλέτα και άρχισαν να κλαίνε τους συντρόφους τους που σκότωσαν με τα ίδια τους τα χέρια. Οι καπετάνοι πήραν τότε τον αυτόπουλο να τους δείξει τη σπηλιά για να έβρουν το αθάνατο νερό. «Άμα το έβρουν», σκέφτηκαν, «ανασταίνουν εύκολα τους σκοτωμένους. Πάνε μέσα στη σπηλιά, ψάχνουν από εδώ, γυρεύουν από εκεί, σταλιά νερό». Ο φόνος το μόλεψε και έφυγε από το μάτι του ανθρώπου. Μαζί χάθηκε και το ψαράκι. Φαρμακουμένοι βγήκαν έξω οι καπετάνοι. Άλλος που να έβγουν, ακούνε που φρεσκάριζε ο καιρός. Ζωντανά τα κύματα άρχισαν να δέρνονται στα ριζινιά σπηλάδια. «Στις βάρκες, μωρέ παιδιά!» φωνάζουν δυνατά. Ώστε να το υπούν, οι βάρκες βρίσκονται καρφωμένες στα δόντια του βράχου και ροκανίζονται αργά και άσφαλτα με τον αφρό του κυμάτου. Απελπισμένοι πηδάνε στο ορθολίθι να γναντέψουν τις φρεγάδες. Μα πού οι φρεγάδες? Το κύμα που ερχόταν δυναμωμένο από του τσιρίγου το στενό και ο άνεμος, άξια και οι δυο γεμιτζίδες, πόδισαν τα καμαρωτά πλεούμενα και τους έδωκαν δωκαν δρόμο στα νυχτά. Οι καπετάνοι πέφτουν στα γόνατα. Φως φανερά έβλεπαν πως ήταν θέλημα Θεού να απομείνουν στο φοβερό ακροτήρι. Ένα μετάλλο έκτισαν εκεί τα 24 μοναστήρια. Μα το αθάνατο νερό δεν ξαναφάνηκε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί. Μόνο δύο φορές το χρόνο, στην πρώτη Ανάσταση και του Σωτήρος, την ώρα που ανοίγουν τα επουράνια, ο βράχος ρίχνει από μια στάλα στη γη. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Πολλοί πηγαίνουν και ξενυχτούν μέσα στη σπηλιά, καλόγεροι και λαϊκοί. Ο κόσμος γύρω αδειό σκάμπο. Άντρες και γυναίκες με τα μαντήλια στο χέρι και τα μάτια κολλημένα στου βράχου, το μακαριστό μαστάρι. Και αυτή τη μοναξιά στο θάμπο. Όμως άδικα ξενυχτούν. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο βράχος το βγάζει και η γη ζηλιάρα το αναρουφά ευθύς. Άνθρωποι μοναχοί. Φοβάται, λες, μην αποκτήσει ο μαύρος άνθρωπος και γλιτώσει από το φοβερό της χωνευτήρι. Και ξενυχτισμένοι φεύγουν κάθε χρόνο με την ίδια πίκρα στην ψυχή, χωρίς να είδουν άλλο παρά τα κάτασπρα κόκαλα που κοίτονται βωμός ακόμη στη μέση της σπηλιάς. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί. Εγώ είδα τα κόκαλα κι εγώ άκουσα για τις φρεγάτες τις βασιλικές. Άνθρωποι μονάχοι.
παράδειγαν για χρόνια στα νυχτά, κατέβηκαν σύξυλες στον άμμο του βυθού. Σαν ξεροκλαδά σπασμένα. Η μία βρίσκεται στις Κρήτης στα νερά. Σαν ξοκλήσια ρημωμένα. Η άλλη κάπου στη Ρόδο. Σαν εσένα. Και άλλες δυο ανάμεσα στα δωδεκάνησα. Σαν... Είναι ακόμα οι ίδιες και παράλλαχτες, όπως πρωτοφάνηκαν στα νερά του Καβομαλιά. Εμένα... Είναι χιτές πρεμιπλόροι και έχουν τις αρματοσιές τους βασιλικές και εκείνες. Τα τάφια τους ατόφια μπρούντζινα, από κάτω στη σκάτσα ως απάνω στη γαλέτα. Τις αντένες όλες ατσαλένιες, σχοινιά και ξάρφια από καμηλότριχα και τα πανιά τους ολομέταξα. Αν ρωτάς για τις μπαστές και τις μπαταρίες τους, στο σύρμα είναι ντυμένες. Και έχουν στην πλώρη για θαλασσομάχο ένα διαμαντοκόλλητο σταυρό, τρόμο των στοιχιών και φρίκη του κυμάτου. Στην πρίμη, απάνω στο τιμόνι έχουν το Άγιο Ευαγγέλιο. Και στο μεσιανό κατάρτι ψηλά σε έναν δικέφαλο ναητό την Παναγιά που λάμπει, προσκυνώ τη χάρη της, σαν αυγερινός. Κάθε αυγή, με το πρώτο ανάβλεμα του ηλιού, οι φρεγάτες αστραποβολούν στα γαλάνα νερά. Τώρα ψυχή δεν έχουν. Έρμες είναι από ναύτες και από καπετάνιους. Όμως θα έρθει η ώρα που ψυχή θα πάρουν και γοργόνες καστρορίχτισες θα σμίξουν και θα σύρουν πάλι στο δρόμο τους. Και θα γυρίσουν νικηφόρες πίσω στα πατρογονικά μας τα λιμάνια, στο δοξασμένο θρόνο του αναστημένου μας του βασιλιά. Από τα λόγια της πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα, οι φρεγάδες. Επιμέλεια, Γιώργος Πιτροπιανάκης. Σπουδαία έργα του είναι, όπως είπαμε, η ποιητική συλλογή «Απαρχέ», η οποία τελικά εκδόθηκε το 1884, «Διηγήματα» το 1892, «Η Λιγερή» το 1896, «Ο Ζητιάνος» το 1897, ίσως λέγεται ότι είναι το σπουδαιότερο συγγραφικό έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, όπου με καταπληκτική μαεστρία και εκπληκτική δημοτική γλώσσα καταγράφει τις περιπέτειες ενός επέτη, ενός ζητιάνου. Μάλιστα, το έργο αυτό έχει μεταφερθεί και στην ελληνική τηλεόραση. Τα λόγια της πλώρης, ακόμα ένα σπουδαίο έργο, όπως είπαμε και προηγουμένως, το οποίο αναφέρεται στους ανθρώπους της θάλασσας, παλιές αγάπες, το 1900, ο αρχαιολόγος το 1904, διηγήματα του γυλιού το 1922, διηγήματα για τα παλικάρια μας πάλι το 1922. Το 1890 δημοσιεύεται το πρώτο εκτενές μετά τα διηγήματα του έργο, η νουβέλα «Η Λιγερή». Το κεντρικό της θέμα είναι η ζωή των γυναικών στην αγροτική κοινωνία. Το τελευταίο μυθιστόρημά του, «Ο Αρχαιολόγος», εκδόθηκε το 1904. Θεωρείται λιγότερο επιτυχημένο. Εκφράζει με συμβολικό τρόπο τις απόψεις του συγγραφέα για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Το επόμενο εκτενές έργο του είναι «Ο Ζητιάνος». Στην εφημερίδα «Εστία» το 1896 πρωτοδημοσιεύτηκε. Εξαιρετικό δείγμα νατουραλισμού που αναφέρεται στις συνθήκες εξαθλίωσης της ζωής των χωρικών. Από τα διηγήματά του, η πιο γνωστή συλλογή του είναι «Τα λόγια της πλώρης».
είναι σύντομα διηγήματα που στηρίζονται σε αφηγήσεις ναυτικών που άκουσε ο συγγραφέας στα ταξίδια του. Σε όλα τα έργα του, εκτός από τη Λιγερή, χρησιμοποίησε τη δημοτική γλώσσα. Η επεξεργασία του λόγου του είναι βασικό χαρακτηριστικό του έργου του και γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως ο κατεξοχήν στιλίστας της δημοτικής γλώσσας. Η φροντίδα του για την καλλιέργεια του λόγου και το ύφος φαίνεται και από τις αλλαγές που πραγματοποίησε στα έργα του μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων. Ήταν οπαδός της δημοτικής, αλλά δεν αποδεχόταν τις γλωσσικές ακρότητες, όπως ο Γιάννης ο Ψυχάρης. Στόχος του ήταν η γλώσσα των έργων του να είναι κατανοητή από όλους. Του είναι ηθογραφικό. Δεν εντάσσεται όμως στην ομάδα των ηθογραφικών έργων που παρουσιάζουν εξειδανικευμένη και ιδυλιακή εικόνα της ακροτικής ζωής ή αποτελούν απλά καταγραφή ηθών και εθήμων. Στα έργα του Καρκαβίτσα υπάρχουν πολλά στοιχεία λαϊκού πολιτισμού. Ο συγγραφέας στα διάφορα ταξίδια του κατέγραφε προσεκτικά παρατηρήσεις για τη ζωή των κατοίκων και αξιοποιούσε πολλές από αυτές στο έργο του, όπως παραδόσεις, παροιμίες και άλλα. Ήταν από τα αγαπημένα επιλεγμένα θέματα που κατέγραφε στα έργα του ο Ανδρέας ο Καρκαβίτσας. Η αντιμετώπιση των συνθήκων της ζωής όμως είναι κριτική και εστιάζει στα διάφορα προβλήματα: αμάθεια, εξαθλίωση, εκμετάλλευση, δυσχερής θέση της γυναίκας. Γι' αυτό και συνδέεται στενά με το ρεύμα του νατουραλισμού. Χαρακτηριστικά του νατουραλισμού που υπάρχουν στα έργα του είναι η ακριβής παρουσίαση της πραγματικότητας και η κυριαρχία της κρίσης και των κατωτέρων ενστίκτων πάνω στον άνθρωπο. Στη συνέχεια, να πάρουμε ένα δείγμα γραφής του Ανδρέα Καρκαβίτσα από το σπουδαίο έργο του «Λόγια της Πλώρης». Θα διαβάσω απόσπασμα από το διήγημα που έχει τίτλο «Ναυάγια». Μόλις αράξαμε στη στενή, ο καπιτάν Ξηρίχης πήρε τη βάρκα και έτρεξε στο τηλεγραφείο. Όταν έφτασε, ξέχασε μια στιγμή τον πόνο του εμπρός στον πόνο των αλωνών. Κάτω στην αυλή, απάνω στις ανακομμένες σκάλες και παραπάνω στα ασάρωτα πατώματα, κόσμος σαν αυτόν ανήσυχος, γυναίκες, άντρες, παιδιά, πρόσμενα να μάθουν από το σύρμα την τύχη των δικών τους. Και εκείνο σόριαζε μεν την ταρναστή φωνή του ακατάπαυστα θλίψη. Ονόμαζε πνιγμούς, μετρούσε θανάτους. Έλεγε ναυάγια περιουσίας. Χαμούς συνέπαιρνε χαρές και ελπίδες σαν δρόλαπας. Κάθε λίγο πάνω στα πατώματα, στις σκάλες κάτω και παρακάτω στην αυλή, θρήνοι ακούονταν, κορμιά έπεφταν λιπόθυμα, φωτιά κυλούσε το δάκρυ. Αρχάγγελο το λένε. Έχει φιγούρα αδέλφινα,
έχει στο μεσανό κατάρτι κόφα, σπετσιώτικο χτίσιμο. Πρόφθασε να ορθοπλωρήσει και εκείνος ή έπεσε πάνω στους βράχους. Κι αν τσακίστηκε τον πάρκο, σώθηκαν τουλάχιστον τα αδέρφια του. Όλο τέτοια συλλογίζεται και έχει συγνεφωμένο το μέτωπο, τρέμουλο έχει στην καρδιά. Αυτό ήταν ένα δείγμα γραφής από τα λόγια της Πλώρης, το σπουδαίο αυτό έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας τελείωσε. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη εβδομάδα κάποιοι να επιστρέψουν από τις διακοπές τους και να βρίσκονται εδώ στο στούντιο να έχουν μια συζήτηση για θέματα που αφορούν το βιβλίο. Σας ευχαριστώ που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Όσοι από 15 Αύγουστο και ύστερα θα ξεκινήσετε τις διακοπές σας, καλά να περάσετε. Καλή επάνωδο σε όσους επιστρέφουν. Γεια σας. Την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί.